Μια εβδομάδα μετά την ψήφιση του έκτου κατά σειρά μέρους της αθλητικής μας μεταρρύθμισης, του έκτου δηλαδή νόμου με πληθώρα καινοτόμων ρυθμίσεων για όλες τις μορφές του αθλητισμού, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι έχουν ολοκληρωθεί αρκετά σημαντικά βήματα εξυγχρονισμού του αθλητικού μας οικοδομήματος. Τα τελευταία 2,5 χρόνια κάναμε πολλές και βαθιές τομές σε όλες τις εκφάνσεις του αθλητισμού. Τομές για τις οποίες χρειάστηκε να συγκρουστούμε, καθώς τάραξαν τα λιμνάζοντα νερά του αθλητισμού. Τομές όμως που έσπασαν την αρτηριοσκλήρωση των μηχανισμών και των κακών πρακτικών που για πολλά χρόνια ταλαιπωρούσαν το αθλητικό μας οικοσύστημα σε όλο του το εύρος. Σε θεσμικό επίπεδο εστιάσαμε στην αντιμετώπιση των παθογενειών και των χρόνιων προβλημάτων, στην εξυγίαση και στην ανανέωση, στην βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και των συνθήκων, στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεων της στον αθλητισμό και στη λήψη μέτρων στήριξης και ανάπτυξης του αθλητισμού. Προτεραιότητά μας από την πρώτη στιγμή ήταν και παραμένει η ουσιαστική στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και των αθλητών, της βάσης του αθλητισμού μας και επιπλέον η ενίσχυση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, η τόνωση της εξωστρέφειας, η διεκδίκηση αλλά και φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και η αναγνώριση και αξιοποίηση του εθελοντισμού που είναι συνυφασμένο με τον αθλητισμό. Η αθλητική μας μεταρρύθμιση αποκαθιστά ζητήματα που έπρεπε χρόνια να είχαν ρυθμιστεί. Αντιμετωπίζει κοινωνικά φαινόμενα στη ρίζα τους, αλλά χαράσει και νέα ελπιδοφόρα μονοπάτια. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες, οι οποίοι θα διαμορφώσουν τις εξελίξεις στον αθλητισμό τις επόμενες δεκαετίες. Σε αυτή λοιπόν την ωραία διαδρομή, η αθλητική οικογένεια έχει σταθεί πολύτιμος, σύμμαχος, εμπνευστής, αλλά και συνοδοιπόρος. Το ερώτημα όμως είναι, ολοκληρώθηκε η αθλητική μεταρρύθμιση με την έκτη πράξη της, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή? Σαφώς και όχι, απαντώ. Και όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση, πρέπει να έχουμε κατά νου τη συνεχή αυτοβελτίωση, την ανάπτυξη συνεργειών, τη βελτίωση των υποδομών για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα, τα δεδομένα και τις δυνατότητές μας, την προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις που συνδέονται με νέα προβλήματα και πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να συνεχιστεί αυτός ο ανοιχτός διάλογος με όλους τους εμπλεκομένους, ώστε να συνδιαμορφώσουμε το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον αθλητισμό στη χώρα μας. Και πιστέψτε με, οι εμπλεκόμενοι με τον αθλητισμό είναι πολύ περισσότεροι από όσοι τελικά νομίζαμε και δεν περιορίζονται αποκλειστικά στα στενά όρια των αθλητών, των προπονητών ή και των σωματείων. Είναι ασφαλώς η τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Είναι ασφαλώς τα επιμελητήρια. Είναι ασφαλώς ο επιχειρηματικός κόσμος. Είναι ασφαλώς οι επαγγελματίες του αθλητισμού, αλλά και η ίδια η κοινωνία. Η ίδια κοινωνία που υιοθετεί μέρα με τη μέρα τις πραγματικές αξίες του αθλητισμού. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό περιλαμβάνει τους άξονες δράσης, αλλά έχει και πολύ σημαντικά χωρικά χαρακτηριστικά. Και για την υλοποίησή του είναι απαραίτητη η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δήμων και περιφερειών δηλαδή, εστιασμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αθλητικής οικογένειας και των κατατόπους αθλητικών φορέων. Για το λόγο αυτό, προγραμματίζουμε το αμέσως επόμενο διάστημα τη διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων στην έδρα κάθε περιφέρειας της χώρας μας, υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό, συμπαίχτες στο μέλλον του αθλητισμού». Οι εκδηλώσεις αυτές υιοθετούν μια διτή, θα έλεγα, προσέγγιση. Αφενός, τη διοργάνωση διήμερου ανοιχτού συνεδρίου με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των αθλητικών φορέων της περιφέρειας, των δήμων, των επιμελητηρίων, των επαγγελματιών του αθλητισμού και πολλών άλλων. Αφετέρου, τη διοργάνωση έκθεσης αθλητισμού για τις εξελίξεις στον κλάδο, τις τάσεις,
τις νέες τεχνολογίες και τον αθλητικό τουρισμό, τη γνωριμία με τα αεραστεχνικά σωματεία και μη διαδεδομένα αθλήματα, την ανάδειξη των e-sports, την προβολή νέων αθλητών και κυρίως αθλητικών ειδών και προϊόντων, την παρουσίαση ελληνικών περιοχών ως κέντρα αθλητικού τουρισμού, τη διοργάνωση πολλών παράλληλων εκδηλώσεων. Φίλες και φίλοι, φέρνουμε για πρώτη φορά στα χρονικά όλους τους εμπλεκόμενους στο ίδιο τραπέζι. Όλους. Συζητάμε με το σύνολο της αθλητικής οικογένειας, χωρίς καμία διάκριση. Με τους Ολυμπιονίκες, τους πρωταθλητές, τους επαγγελματίες, φυσικά τους εραστέχνες αθλητές, τους αθλητές ΑΜΕΑ, τους προπονητές, τα αθλητικά σωματεία που είναι φυσικά στο Μητρώο μας, τις ομοσπονδίες, τους αθλητικούς παράγοντες, τους διοργανωτές, τους εθελοντές του αθλητισμού και φυσικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Τολμάμε να συζητάμε δημόσια και να αντιμετωπίζουμε θέματα όπως η κακοδιοίκηση, η βία, το ντόπινγκ, η χειραγώγηση και η σεξουαλική παρενόχληση στον αθλητισμό. Δίνουμε φωνή στους αθλητές μας, αφού γκραζόμαστε τους αδύναμους και ενισχύουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, που ναι, αποτελεί τη βάση του αθλητικού μας οικοδομήματος. Σφυριλατούμε σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Συνδέουμε την κορυφή της πυραμίδας με τη βάση της αθλητικής οικογένειας. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Πρώτος σταθμός προγραμματίζεται να είναι η Δυτική Ελλάδα, 8 με 10 Απριλίου 2022, στο Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος στην Πάτρα. Και θέλω, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουμε για τον πρώτο σταθμό, που είναι η Δυτική Ελλάδα, να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και καλό φίλο Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Θανάση Παπαδόπουλο, και φυσικά και τους 19 δημάρχους της περιοχής, τη διοίκηση και τον Πρόεδρο του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών, τη διοίκηση και τον Πρόεδρο του ΟΑΚΑ, τους Προέδρους και τις διοικήσεις των επιμελητηρίων και φυσικά τους τοπικούς επαγγελματίες για την πολύτιμη στήριξη όλου αυτού του εγχειρήματος. Φίλες και φίλοι, σας καλούμε να γίνουμε όλοι συμπαίχτες στη μεταρρύθμιση. Στο στόχο αυτό είμαστε όλοι μία ομάδα. Είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα. Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει πίσω. Ο αθλητισμός και το μέλλον του μας θέλει όλους μαζί ενωμένους. Στη νέα εποχή του αθλητισμού που απλώνεται, οφείλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι παρατηρητές. Μαζί συνδιαμορφώνουμε το μέλλον του αθλητισμού. Για τη χώρα μας, στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ.